είχαν στήσει σήμερα οι Χρυσαυγίδες στον Πειραιά, περιμένοντας τον προφυλακισμένο βουλευτή Νίκο Κούζηλο, ο οποίος ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος. Από νωρίς το πρωί, η ομάδα Χρυσαυγητών είχε συγκεντρωθεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν περικυκλώσει την περιοχή τους απέκλεισαν, αναγκάζοντάς τους να επιστρέψουν στα γραφεία τους, από όπου φώναζαν συνθήματα μίσους. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Κούζηλος παρέστη στην ορκομοσία συνοδεία 4 αστυνομικών και αμέσως μετά μεταφέρθηκε πάλι στις φυλακές. Η ορκομοσία του νέου δημάρχου Πειραιά έγινε σε κλίμα πανηγυρικό, με το Γιάννη Μόραλη να χαρακτηρίζει τον Πειραιά μια θαλάσσια πύλη με μεγάλες δυνατότητες. Η νέα δημοτική αρχή και οι πειραιώτες που αγαπούμε αυτόν τον τόπο πάρα πολύ, αυτόν τον όμορφο τόπο, αυτή την όμορφη πειραϊκή ακτή με τις μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες, θέλουμε να στρέψουμε την πόλη προς νέους ορίζοντες, προς πιο παραγωγικούς και ωφέλιμους δρόμους. Να κάνουμε τον Πειραιά νικητή. Ο πρώτος σε Σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά, Βαγγέλης Μαρινάκης, τόνισε ότι από σήμερα η πόλη του Πειραιά αλλάζει σελίδα. Έχουμε ένα πάθος για τον Πειραιά όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Εδώ εργάζομαι. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει έρθει η ώρα να γίνουν ορισμένα έργα που χρειάζεται ο Πειραιάς και όλοι μαζί να ενωθούμε για το καλό του Πειραιά. Δεν υπάρχουν ούτε νικητές ούτε ηττημένοι. Οι Χρυσαυγίτες πάντως, εκτός από τον Πειραιά, προκάλεσαν και στο Βίτσι, οργανώνοντας γιορτή μίσους, παρουσία των βουλευτών Παναγιώταρου και Μαθαιόπουλου. Περιμένουν το εκαθαριστικό με την τελική δόση του φόρου ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη συλλογή των ειδοποιητηρίων. Από τον επόμενο μήνα και μέχρι το τέλος του χρόνου, οι υπόχρεοι θα πληρώνουν 2, 3, ακόμη και 5 δόσεις φόρων. Δεν προλαβαίνουν να πληρώνουν. Πολύ δύσκολα. Κάποιοι φορολογούμενοι μάλιστα έχουν χάσει το λογαριασμό με τις δόσεις που καλούνται να πληρώνουν κάθε μήνα, καθώς εκτός από τους φετινούς φόρους πληρώνουν παράλληλα δόσεις ρυθμίσεων οφειλών προηγούμενων ετών. Δεν δίνω τίποτα, δεν έχω να δώσω. Η σύνταξη που παίρνω δεν με φτάνει. Στο τέλος του επόμενου μήνα συνολικά θα πρέπει να πληρωθούν 5 δόσεις φετινών φόρων. Καλύτερος ο Οκτώβριος με μόνο μία δόση. Άλλες 5 δόσεις το Νοέμβριο και 2 δόσεις το Δεκέμβριο, καθώς θα είναι ο μήνας των τελών κυκλοφορίας. Αγώνας δρόμου για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ώστε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να έχουν διορθωθεί όλα τα λάθος εκαθαριστικά που έλαβαν περίπου 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Επειδή θα επένδυσε σε ακίνητο, πρέπει να τον εμβουλιάξει, να το πνίξει. Δεν λέω εντάξει να το πάρει, αλλά με κάποιο μέτρο. Οι μειώσεις του τελικού φόρου που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες στους 4.000 οικισμούς ξεπερνούν το 50%. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το πρώτο εκαθαριστικό για ένα οικόπεδο 25 στρεμμάτων στη Ζάκυνθο, ο ιδιοκτήτης του έπρεπε να πληρώσει φόρο 33.500 ευρώ. Μετά τις διορθώσεις, ο φόρος πέφτει στις 2.100 ευρώ. Μείωση του φόρου 94%. Βιβάστατε. Το θέμα είναι, όταν δεν έχεις, δεν πληρώνεις. Έτσι έχει κάτι τελικά. Και μπορεί η εξόφληση του ένφια να γίνει τελικά σε 6 δόσεις, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι φορολογούμενοι που πλήρωσαν ήδη την πρώτη δόση τον Αύγουστο και μάλιστα με τον αρχικό σχεδιασμό που ήθελε την εξόφληση σε 5 δόσεις. Αναρωτιούνται λοιπόν πότε θα γίνει ο συμψηφισμός, καθώς η δόση που κατέβαλαν ήταν μεγαλύτερη από αυτή που θα προκύψει μετά τις διορθώσεις. Φορολογεί το ίδιο σαν να πρόκειται για μεγάλη ακίνητη περιουσία το μικρό ιδιοκτήτη. Για τους δικαιούχους απαλλαγών ή εκπτώσεων, οι διορθώσεις θα γίνονται αυτόματα στο σύστημα. Για παράδειγμα, με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 11.000 ευρώ ιδιοκτήτης διαμερίσματος 80 τετραγωνικών μέτρων στο Καματέρο δικαιούται έκπτωση κατά 50% του έμφυα. Και έτσι από 268 ευρώ που ήταν ο αρχικός φόρος θα πληρώσει τελικά 134 ευρώ. Πλήρη απαλλαγή από το φόρο ακινήτων δικαιούνται τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80%.
Κάθε πέτρα που απομακρύνεται φέρνει τους αρχαιολόγους πιο κοντά στη λύση του ενίγματος που κρύβει το μνημείο της Αμφίπολης. Κάθε κόκκος χώματος που αφαιρείται αποκαλύπτει ένα ακόμα κομμάτι της μεγαλειώδους ιστορίας μας. Τις τελευταίες ώρες η ανασκαφική έρευνα στον Τίμο Καστά έφερε στο φως τμήμα μαρμάρινου δαπέδου πίσω από τον τοίχο των Σφυγγών, το οποίο σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ενδιαφέρομαι σαν Ελληνίδα, σαν Μακεδόνισσα. Σίγουρα είναι κάτι ανατριχιαστικό, συγκινητικό. Στις νέες φωτογραφίες ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού εμφανίζεται για μία ακόμη φορά η τρύπα, η οποία για τους αρχαιολόγους της ανασκαφής πλέον δεν είναι ένδειξη σύλλησης, αλλά περισσότερο φαίνεται να αποτελεί μέρος σχεδίου σφράγισης του τάφου. Πιστεύω ότι είναι κάτι σημαντικό πάντως, γιατί είναι τόσο μεγάλος και τόσο ύψος και όλα αυτά που ακούμε. Παράλληλα με την ανασκαφική έρευνα, οι μηχανικοί ολοκληρώνουν τις εργοταξιακές υποδομές για την στήριξη και την θωράκιση του μνημείου. Οι σφίγγες καλύφθηκαν από μαύρα πλαστικά καλύματα για να προστατευθούν από τις καιρικές συνθήκες. Περιφερειακά του μνημείου, εκτός από το στέγαστρο, ξεκίνησε και η διαμόρφωση αγωγών από ροής των ουμβρίων υδάτων. Πρέπει να αφήσουμε τους ανασκαφείς με ψυχραιμία, υπομονή και επιμονή να κάνουν το έργο τους στο επιστημονικό όπως εκείνοι ξέρουν. Και αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι η Αμφίπολη για τα επόμενα πολλά χρόνια θα αποτελέσει ένα σημείο συζήτησης της επιστημονικής κοινότητας, αλλά συγχρόνως και έναν αναπτυξιακό πόλο για την ευρύτερη περιοχή. Όσοι έρχονται εδώ στο λόφο του Καστά, Έλληνες και ξένοι, όπως λένε, ανυπομονούν σύντομα να λυθεί το μυστικό του τύμβου. Οι αρχαιολόγοι μετά τον προθάλαμο αντίκρισαν μία διπλή είσοδο που αναδεικνύει τη σημαντικότητα του ταφικού μνημείου. Εγώ προσωπικά τι υποθέτω. Ναι. Οπωσδήποτε κάποιος βασιλιάς. Κάποιος βασιλιάς. Μπορεί να τον κάνει για τον Μέγα Αλέξανδρο. Επιπλέον διαμορφώθηκαν πατάρια σε ικρίωμα εργασίας βαρέως τύπου για την υποστήλωση της θόλου. Επίσης δημιουργήθηκε ένας κατάλληλος νάρθηκας που επιτρέπει την ομαλή πρόσβαση των τεχνικών από χώρο σε χώρο. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η αφαίρεση των χωμάτων από την είσοδο.